πολύ γρήγορος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε σήμερα εκτάκτως κοντά σας με την εκπομπή Πολιτική Διάλογη για να συζητήσουμε, να ξεφύγουμε λίγο από την τρέχουσα επικαιρότητα που δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Ούτως ή άλλως τα οικονομικά προβλήματα της χώρας παραμένουν εδώ και αρκετούς μήνες να μας ταλανίζουν. Ωστόσο, αυτό που απασχολεί τη μέση οικογένεια, ιδιαίτερα όσους έχουν παιδιά λίγο πριν τις εξετάσεις, το Λύκειο ή αμέσως μετά, είναι η διέξοδος μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης, η επαγγελματική αλλά και κυρίως η ακαδημαϊκή μόρφωση. Μια τέτοια λοιπόν κουβέντα θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιό μας τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, τον κύριο Ηλία Ντινένη. Να τον ευχαριστήσω θερμά που αποδέχθηκε την πρόσκληση. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρίτανη. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Για να δούμε ότι υπάρχουν και εναλλακτικές, όχι μόνο στην Εσπερία, έτσι, όπου γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, ή στις πρώην ανατολικές χώρες, για τους Ελληνόπαιδες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θέλουν να πάνε σε ένα επίπεδο σπουδών ανάλογο με αυτό που έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας, αλλά και στην Κύπρο πλέον, που υπάρχει και το θετικό και το πολύ μεγάλο, θα λέγα, της γλώσσας, έτσι, είναι ελληνισμός. Τι λοιπόν θα λέγαμε έτσι σαν μια πρώτη, με μια επικεφαλίδα κουβέντα, σε όσους μας παρακολουθούν, είτε γονείς είτε παιδιά που αυτή την περίοδο ψάχνονται εντός εισαγωγικών για τις σπουδές τους, ότι θα μπορούσε να τους προσφέρει το Πανεπιστήμιο της Νεάπολης Πάφου? Να σας πω δύο κουβέντες για την Κύπρο. Πρώτα σαν ένα εκπαιδευτικό προορισμό. Πριν από 6 περίπου χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία πήρε μία πρωτοβουλία να επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δημιούργησε ένα αρκετά αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο με ένα αυστηρό εποπτικό σύνολο διατάξεων, τα οποία διασφαλίζουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σπουδών και εκπαίδευσης γενικότερα. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 πανεπιστήμια μαζί με τα 3 δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση, τα περισσότερα από αυτά σίγουρα τα κρατικά στην ελληνική γλώσσα, αλλά και τα περισσότερα προγράμματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, κυρίως τα προπτυχιακά, είναι στην ελληνική γλώσσα, και παρέχουν μία εναλλακτική λύση για τα άτομα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν καταφέρει να βρουν μία θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο της προτίμησής τους ή ακόμα και σε κλάδο της προτίμησής τους. Σωστό. Μέχρι τώρα τα παιδιά πήγαιναν, όπως είπατε και εσείς, στο εξωτερικό. Η Κύπρος δίδει μία άλλη ευκαιρία να σπουδάσουν σε ένα χώρο ο οποίος είναι οικείος, με μια γλώσσα την οποία γνωρίζουν, μέσα σε ένα περιβάλλον που, όπως είπα, είναι αρκετά ποιοτικό, και να ακολουθήσουν τον κλάδο σπουδών τον οποίο έχουν ως πρώτη προτίμηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Θα μπορούσαμε να τα πούμε έτσι, γιατί βεβαίως, υπάρχει ενδιαφέρον. Βεβαίως, να τα πούμε, ξεκινώντας με τα προπτυχιακά προγράμματα για τους αποφοίτες των λυκείων. Υπάρχουν προγράμματα ψυχολογίας, υπάρχει πρόγραμμα αρχιτεκτονικής, θα έλεγα είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα πανελληνίως. Ο χρόνος σπουδών στην αρχιτεκτονική, για παράδειγμα, είναι ο ίδιος με τον ελληνικό. Πέντε χρόνια. Και το πολυτεχνείο, το ελληνικό. Βεβαίως, το ελληνικό πολυτεχνείο, και μάλιστα με τη συμπλήρωση των 5 ετών εγγράφονται στο αντίστοιχο τεχνικό επιμελητήριο της Κύπρου και αυτόματα γίνονται πλέον αδιούχοι, επαγγελματικός, για να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και της Ελλάδος κατά συνέπεια. Διπλωματούχοι, μηχανικοί, ούτως ή άλλως και η Κύπρος και η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, άρα ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Βεβαίως, όπου υπάρχει επαγγελματική πιστοποίηση σε μία χώρα της Ευρώπης, υπάρχει μία αυτόματη επαγγελματική πιστοποίηση σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Είπαμε λοιπόν ψυχολογία, αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική. Επίσης έχουμε μερικά προγράμματα τα οποία είναι μοναδικά σε όλο τον ελληνόφωνο χώρο. Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι το real estate, δηλαδή η εκτίμηση και η ανάπτυξη ακινήτων. Πολύ σημαντικό. Αν κανένας αναλογιστεί ότι τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα είναι ο τομέας ο οποίος αντιστοιχεί για περίπου με όλες τους συναφείς κλάδους για το πάνω από το 1/3 της οικονομίας, είναι μια πολύ μεγάλη παράληψη τόσο των ελληνικών πανεπιστημίων και θα έλεγα και των υπολείπων κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να επικρίνω των κυπριακών πανεπιστημίων, τα οποία δεν έχουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης
και παραγωγή στελεχών για αυτό το πολύ σπουδαίο κλάδο. Το οποίο, εκεί... από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα έχει στοιχεία και οικονομικά ασφαλώς, αλλά και πολιτικού μηχανικού κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, θα είναι ένα συνδυασμό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια, το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο, πέρα από τη μοναδικότητά του, είναι ότι με την περάτωση της τετραετούς φοιτήσεως εγγράφονται και αυτοί στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και έχουν πια μια πανευρωπαϊκή αναγνώριση ως εκτιμητές ακινήτων. Μπορεί στην Ελλάδα το επάγγελμα του εκτιμητού ακινήτου είναι κλειστό, θα έλεγα. Επάγγελμα με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ένα από τα πολλά κλειστά που έχουμε. Ένα από τα πολλά. με πολύ μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης και το Πανεπιστήμιο όμως δίνει διέξοδο, ένα άλλο τρόπο αποκτήσεως αυτού του επαγγελματικού προσόντος, ώστε να μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα χωρίς να χρειαστεί να πάνε μέσω αυτής της χρονοβόρας διαδικασίας για την απόκτηση του αντιστοίχου επαγγελματικού τίτλου στην Ελλάδα. Οι κλασικές σπουδές, financial, management, όλα αυτά υπάρχουν. Βεβαίως, σίγουρα υπάρχει ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα στα τραπεζικά, τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική, το οποίο πάλι έχει συνδυαστεί με επαγγελματικές πιστοποιήσεις των αντιστοίχων αγγλικών οργανισμών, ούτως ώστε οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι διεθνώς. Εδώ θα έλεγα το Real Estate έχει και μία πιστοποίηση για τον αντίστοιχο οργανισμό της Αγγλίας. Σημαντικό. Ούτως ώστε υπάρχει μία αναγνώριση και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, πέρα από τις διατάξεις αναγνώρισης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, υπάρχουν και στον ευρύτερο παγκόσμιο χώρο όπου τα αγγλικά επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζονται. Και επομένως υπάρχει και αυτή η διάσταση. Όσον αφορά τώρα τους τομείς των χρηματοοικονομικών, έχουμε προγράμματα χρηματοοικονομικής, έχουμε πρόγραμμα τραπεζικής, πρόγραμμα λογιστικής, πρόγραμμα διοικήσεως επιχειρήσεων. Από του χρόνου ξεκινάμε το πρόγραμμα νομικής και ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκών σπουδών, πρόγραμμα δημοσιογραφίας και... νομίζω αυτά είναι τα πρώτα. Και πρόγραμμα τοπογράφων μηχανικών, το οποίο θα ξεκινήσει από του χρόνου για όσους ενδιαφέρονται να εξασκήσουν αυτό το επάγγελμα. Τρεις πολυτεχνικής κατεύθυνσης, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και ας πούμε ότι και το real estate σε αυτή τη λογική εντάσσεται. Ναι, εμείς έχουμε ακολουθήσει μια άλλη κατανομή των σχολών. Υπάρχει σχολή αρχιτεκτονικής και περιβάλλοντος, διότι όλα πια ενέχουν αυτό το στοιχείο της περιβαλλοντικής διαστάσεως. Ασφαλώς. Και εμείς το έχουμε κάνει αυτό κεντρικό στοιχείο. Η αρχιτεκτονική, για παράδειγμα, έχει ένα πολύ έντονο στοιχείο... πώς το πούμε... παντρέματος, με την φύση, σεβασμού, με την οικολογία, θα έλεγα, για να προσπαθώ να πω τη σωστή, είναι σεβασμού του περιβάλλοντος. Όπως ξέρετε, υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες από το 2015 επιβάλλουν αυτές τις περιβαλλοντικές, ας πούμε, ανησυχίες να ενσωματώνονται σε κάθε αρχιτεκτονική μελέτη. Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε αρχιτέκτονες, οι οποίοι όταν θα έρθει το 2015 θα είναι έτοιμοι. Δεν θα χρειάζεται να κάνουν τότε επιμορφώσεις. Οπότε ο ένας τομέας είναι το περιβάλλον, ο δεύτερος μεγάλος τομέας είναι οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες και ο τρίτος τομέας είναι τα νομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά. Άρα πολύ μεγάλη γκάμα για πεδίο σπουδών. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος επαγγελμάτων τα οποία θα ήθελε να ακολουθήσει ή και γνωστικών αντικειμένων τα οποία θα ήθελε να σπουδάσει ένας φοιτητής. Ως τώρα μιλάτε, έχετε περίπου λύσει και μια απορία ίσως πιθανόν πολλών τηλεθεατών, το πόσο αναγνωρίσιμα είναι αυτά τα πτυχία, πόσο ισότιμα και όλα αυτά. Νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει αυτό, έτσι. Δηλαδή, λέει ο άλλος, ωραία, επειδή είναι καινούργια πανεπιστήμια, επειδή η Κύπρος, ναι, μεν είναι μια εύρωστη οικονομικά χώρα, αλλά ίσως επειδή είναι μικρή, θα έχει, ας πούμε, την ίδια αναγνώριση με ένα αντίστοιχο πτυχίο ενός γερμανικού, ενός γαλλικού, ενός αγγλικού πανεπιστημίου. Δεν βάζω της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, προφανώς δεν γίνονται συγκρίσεις. Ναι, σίγουρα είναι λογικές ανησυχίες και λογικά τα ερωτήματα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω σε όλους τους τηλεθεατές είναι ότι δεν υπάρχει νομοθετικά καμία διάκριση στην Κύπρο μεταξύ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των δημοσίων πανεπιστημίων. Και κατά συνέπεια, όλα τα πανεπιστήμια και τα 7 πανεπιστήμια της Κύπρου είναι επισήμως αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισήμως αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του ελληνικού χώρου. Τόσο επαγγελματικά
όσο και ακαδημαϊκά. Να σας πω ότι εμείς ήδη συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια του ελλαδικού χώρου, όπως και έχουμε συνεργασίες. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου έχει συνεργασίες, κοινά προγράμματα με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και συνεργάζεται σε πολλά επίπεδα με όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Πάμε σε κάποια άλλα πιο πρακτικά ζητήματα. Βεβαίως. Το κόστος των σπουδών, το πόσο συχνά υπάρχει αεροπορική επικοινωνία, γιατί κάποιοι έχουν επαφές με την Κύπρο, κάποιοι δεν έχουν. Έτσι. Λέει κάποιος, εντάξει τώρα, το να πάω Αγγλία για παράδειγμα, να πάω Γαλλία, να πάω Γερμανία, σίγουρα θα έχει και με ένα δρομολόγιο τουλάχιστον τη μέρα. Προφανέστατα εδώ γνωρίζουν ότι η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν χρόνια που έχουν μια αεροπορική σύνδεση και μάλιστα αρκετά καλή. Άρα αυτό πιστεύω ότι το απάντησα εγώ ο ίδιος. Το θέμα είναι το άλλο που καίει τον κόσμο, το κόστος σπουδών. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Βεβαίως. Σίγουρα υπάρχουν περίπου πάνω από 10 πτήσεις την ημέρα, νομίζω 12 αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Σχεδόν κάθε μια ώρα υπάρχει μια πτήση. Είτε από Αθήνα είτε από Θεσσαλονίκη. Είτε από Αθήνα είτε από Θεσσαλονίκη. Εμάς μας βολεύει στη Λάρισα να είναι πιο κοντά η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό το λέω. Είναι μια μισή ώρα. Εγώ κάνω το ταξίδι Θεσσαλονίκης Κύπρου πάρα πολύ συχνά. Οπότε η απόσταση είναι νομίζω πάρα πολύ μικρή. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι με την εμπειρία του ταξιδιού από την Αθήνα σήμερα στη Λάρισα είναι νομίζω ευκολότερα να πάει κανένας από τη Λάρισα στη Λάρνακα παρά από την Λάρισα στην Αθήνα, τουλάχιστον χρονικά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το κόστος των σπουδών, τα δίδακτρα σε όλα τα πανεπιστήμια κυμαίνονται γύρω στις 9.000 ευρώ με μικρές διαφοροποιήσεις, είτε προς τα πάνω, ετησίως, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν μια πολιτική υποτροφιών για όλους τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης πιο συγκεκριμένα έχει μια πολιτική υποτροφιών σε όλους τους προερχόμενους από την Ελλάδα φοιτητές και δίδει μια υποτροφία της τάξης του 50% των διδάκτρων. Οπότε είναι σημαντικό. Πάμε στα 4,5 αμέσως. Ναι, είναι μια σημαντική βοήθεια την οποία εμείς ως Πανεπιστήμιο και με πλήρη επίγνωση του κοινωνικού ρόλου τον οποίο ένα πανεπιστήμιο πρέπει να παίζει στον ευρύτερο χώρο μέσα στον οποίο δρά, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη χειρονομία. Θα έλεγα βέβαια ότι και δεν υπάρχει σπουδαστής προπτυχιακός στο δικό μας πανεπιστήμιο, ο οποίος να μην έχει κάποιο είδους οικονομική βοήθεια ή υποτροφία. Εκτός από τους λίγους ξένους οι οποίοι σπουδάζουν, οι υπόλοιποι έχουν κάποιο είδους βοήθεια. Επομένως, αυτό ισχύει για τους ανθρώπους. Το θέμα της διαμονής είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι σε χώρους έξω. Στο δικό μας πανεπιστήμιο έχουμε μια πολύ ωραία φοιτητική εστία. Μπορούν οι υποψήφοι να μπουν στην ιστοσελίδα και να τη δουν. Είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές ζουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Και η σύντησή τους εκεί προφανώς. Βεβαίως, η σύντησή και η πρόσβαση σε όλες τις βιβλιοθήκες, σε όλες τις εγκαταστάσεις. Ακριβώς. Είναι το γυμναστήριο του Πανεπιστημίου ανοιχτό συνεχώς, η πισίνα του Πανεπιστημίου είναι συνεχώς ανοιχτή, η βιβλιοθήκη ανοιχτή περίπου 12 με 14 ώρες την ημέρα και σχεδόν 24 την περίοδο εξετάσεων. Για όποιον βέβαια έχει την οικονομική άνεση, θα μπορούσε να νοικιάσει και κάποιο στην Πάφο, έτσι. Βεβαίως, αλλά όμορφη η Πάφος. Η Πάφος είναι μια πανέμορφη πόλη. Η οποία δηλαδή θα μπορούσε να πει ο γονιός, θα το συνδυάσω να πηγαίνω και το καλοκαίρι για τουρισμό. Η Πάφος έχει την εξής, ας πούμε, καταφέρει τον εξής συνδυασμό. Πέρα από το γεγονός ότι έχει ανακηρυχθεί μια διατηρητέα πόλη από την UNESCO, είναι μια πόλη στην οποία συνδυάζει βρίσκει κανένας καθώς προβατάει μέσα στην Πάφο ίχνη της κλασικής αρχαιότητας με τα θέατρα. Την πέτρα στην οποία έκατσε ο Απόστολος Παύλος, το Οδείο και μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη η οποία έχει και με την Αθήνα και με την Ελλάδα αλλά έχει περίπου 4 πτήσεις με το Λονδίνο, στο Λονδίνο κάθε μέρα. Έχει αεροδρόμιο ίδια. Βεβαίως. Σας είπα ότι έχει κάθε μέρα τουλάχιστον 4 πτήσεις στο Λονδίνο και με άλλες πόλεις της Αγγλίας και της Ευρώπης. Είναι μια τουριστική πόλη που ο κάτοικος και ο επισκέπτης δεν πλήττει. Το πρόβλημα το οποίο θα έχει είναι όποιος έρχεται να μην έχει αρκετό χρόνο να απολαύσει όλες τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τη σύγχρονη ζωή της Πάφου. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Το Πανεπιστήμιο το ίδιο βέβαια έχει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, αλλά είναι και σε μια απόσταση 300 μέτρων από τη θάλασσα. Οπότε του δίνει μια επιπλέον ελκυστικότητα, τουλάχιστον λόγω
της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα παίρνει και το βιβλίο, θα πηγαίνει, θα κάνει το μπάνιο του και θα συνεχίζει να διαβάζει ο νέος. Να σας πω ότι υπάρχει ένας θαυμάσιος παραλιακός πεζόδρομος, τον οποίο εμείς τον περπατάμε οι ακαδημαϊκοί και φοιτές σχεδόν κάθε απόγευμα. Μάλιστα. Ωραία είναι όλα αυτά που μας περιγράφετε. Τώρα πάμε σε ένα γενικότερο ζήτημα. Πάρα πολλοί νέοι αγωνιούν εδώ στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, λόγω της κρισιμότητας της οικονομικής κατάστασης, για το αν αξίζει να παραμείνουν στην Ελλάδα προκειμένου να διαπρέψουν επαγγελματικά, εφόσον πάρουν ένα πτυχίο. Και το πίσω μέρος του μυαλού και του δικού τους, ίσως και των γονιών τους, κατά ανάγκη, είναι ότι εάν κάνω τις σπουδές μου, τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως να μπορέσω να βρω και μια επαγγελματική σταδιοδρομία εκεί. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Αυτό μας στεγωνόμαστε τους τελευταίους μήνες, ξέρετε, στην Ελλάδα. Διότι υπάρχει και αναξιοκρατία στη χώρα αυτή, δυστυχώς. Και γι' αυτό ίσως να συσσωρεύτηκαν όλα αυτά τα προβλήματα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλα αυτά, για παράδειγμα το real estate, αν στην Ελλάδα ανθεί, στην Κύπρο ανθεί δύο φορές, γιατί είναι πάρα πολύ τουριστική. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μπορώ να συνεχίσω με τα πτυχιακές σπουδές και αν βρω ότι υπάρχει έδαφος, να παραμείνω και για επαγγελματική αποκατάσταση. Έτσι δεν είναι, κύριε Ντινέη? Βεβαίως. Να σας πω πρώτα, είμαι και εγώ προϊόν αυτής της διαδικασίας. Mm-hmm. Εγώ σπούδασα στην Αγγλία, έμεινα στην Αγγλία. Σίγουρα οι ξένες μεγάλες χώρες δίνουν μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Αλλά όταν σπουδάσει κάποιος στην Κύπρο, σίγουρα μπορεί είτε να μείνει στην Κύπρο, η οικονομία της Κύπρου είναι πολύ πιο ανθούσα από της Ελλάδας. Αρκετά πιο ευέλικτη στην αντιμετώπιση, θα έλεγα, των δυσκολιών, και οι καθολικές προβλέψεις είναι ότι θα εξέλθει της κρίσης νωρίτερα από ότι η Ελλάδα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το οποίο χωρίς να μπαίνουμε στην σφαίρα της πολιτικής, ότι σε μια έκτακτη οικονομική ανάγκη που βρέθηκε τώρα τελευταία, δεν προσέφυγε στο Δουνοτού, προσέφυγε στη Ρωσία, βρήκε ένα δάνειο και συνεχίζει. Έτσι, για να γίνουν οι συγκρίσεις, δεν το λέω για τα άλλα. Βέβαια είναι και άλλα τα μεγέθη. Ακριβώς. Είναι 2,5 δις. Δάνειο για την Ελλάδα δεν φτάνει ούτε για τους μισθούς 10 ημερών των δημοσίων υπαλλήλων. Λοιπόν, είναι άλλα τα μεγέθη, αλλά σίγουρα ο απόφοιτος του δικού μας πανεπιστημίου μπορεί να συνεχίσει σπουδές και σε μια άλλη χώρα, και ίσως αυτός να είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος, διότι κάποιο παιδί το οποίο τελειώνει στα 21 του ή στα 22 δεν νομίζω ότι είναι επαγγελματικά όριμος για να σταδιοδρομήσει στο εξωτερικό. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι με τα πτυχιακές σπουδές. Και αυτό ίσως είναι μια, θα έλεγα, καλύτερη οδός. Αλλά η Κύπρος σίγουρα δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι υπάρχει και μια όσμωση μεγαλύτερη με το City και με το Λονδίνο και με την Αγγλία, ούτως ή άλλως. Σίγουρα. Πρώην μέλος της Κοινοπολιτείας μέχρι τη δεκαετία του 50 η Κύπρος. Έχει μια ευελιξία η οποία της επιτρέπει την εισαγωγή νέων θεσμών ευκολότερα από ό,τι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μερικά πανεπιστήμια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και έχει και ακαδημαϊκούς οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι. Δυστυχώς έχουμε αυτή την ασθένεια της μη σοβαρότητας με τις καταλήψεις. Ακριβώς. Και σίγουρα και τα παιδιά και οι γονείς ανησυχούν. Εγώ όταν πήγα πανεπιστήμιο, και όπως και πολλοί συνάδελφοι εκείνης εποχής, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, υπήρχαν και χρονιές στις οποίες κάναμε μάθημα 30 μέρες, 40 μέρες, που σίγουρα δεν ήταν αρκετές. Έπρεπε να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Δεν χρειάζεται να περάσουν οι φοιτητές ξανά αυτή την ταλαιπωρία. Τα πανεπιστήμια της Κύπρου και σίγουρα το δικό μας πανεπιστήμιο δίδει μια εναλλακτική λύση να μπορέσουν να σπουδάσουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να προγραμματίσουν τι θα κάνουν στα 4 χρόνια. Μπορούν να προγραμματίσουν να πάνε στο εξωτερικό, να έχουν μια σταδιοδρομία. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν ξέρουν πότε θα τελειώσουν τα παιδιά. Σωστά. Ένα άλλο θέμα που έχει έτσι περισσότερο κυκλοπηδική έτσι, χρειά. Όσμωση μεταξύ των ελληνικών και των κυπριακών πανεπιστημίων σε συνεργασίες, σε ερευνητικά προγράμματα, σε κοινές δράσεις, διότι μιλισμονούμε, είναι οι δύο πυλώνες του ελληνισμού η Κύπρος και η Ελλάδα. Έτσι. Του ελληνισμού και όχι του ελλαδισμού, εγώ το επαναλαμβάνω. Έτσι. Είναι πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη έννοια ο ελληνισμός. Περιλαμβάνει και άλλους τόσους συνέλληνες που είναι σε όλα τα πέρατα της γης. Έτσι. Άλλωστε, μιλισμονούμε ότι μέχρι το 1922, πριν κοπεί ο εμφάλιος λόρος με τη Μικρά Ασία, ο ελληνισμός ήταν από την Αλεξάνδρεια μέχρι τη Βιέννη και από τις ασκατιές της Μικράς Ασίας, φυσικά περιλαμβάνοντας και την Κύπρο, μέχρι και τη Μασσαλία και την Νίκαια. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έτσι
αναπολύσαμε χαμένες και λησμονημένες πατρίδες. Απλώς θα το έχουμε, είναι μέσα στο DNA μας αυτό, έτσι. Τέτοιου είδους λοιπόν όσμωση, ερευνητικά προγράμματα, κοινά. Γιατί το λέω αυτό? Έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα για το γεγονός ότι ως χώρα διώχνουμε τα λαμπρά μιας μυαλά, έτσι. Το έκανε και η Κύπρος στο παρελθόν, αναγκαστικά, γιατί ήταν πιο μικρή η οικονομία της. Τώρα ανοίγεται η ίδια με τα ακαδημαϊκά της προγράμματα. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να επενδύει τόσα και ο δημόσιος τομέας, ο ελληματικός στη χώρα. Γιατί όσο και να το κάνουμε ένα 3, 4%, 5%, το ΕΠ ήταν στόχος το 5%, πηγαίνει εκεί. Τα φροντιστήρια στη χώρα μας είναι πάρα πολύ δεδομένα, βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη κάθε οικογένεια. Να επενδύεις λοιπόν σε ένα μυαλό, ένα νέο, και αντί αυτό να τον χρησιμοποιήσεις για να παράγεις πλούτο για τον τόπο σου, να τον στέλνεις στο εξωτερικό. Αντί να εξάγεις δηλαδή προϊόντα που θα παρήγαγε αυτός, να εξάγεις μυαλά. Αυτό νομίζω ότι νομοτελειακά δείχνει ότι είσαι σε μια φθήνουσα πορεία. Σίγουρα είναι φοβερή σπατάλη για ένα κράτος να έχει ξοδέψει για 12 χρόνια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για άλλα 4 χρόνια τριτοβάθμιας, σύνολο 16 χρόνια, άπειρους πόρους, και μετά όταν ετοιμάζεται αυτός ο έτοιμος επαγγελματίας να τον απολαμβάνει μια άλλη χώρα και μάλιστα μια πλουσιότερη χώρα. Βεβαίως. Αυτό το έχουμε ήδη. Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία. Αυτές είναι συνήθως. Και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Αυτή η διαρροή εγκεφάλων, όπως ονομάζεται, είναι κάτι το οποίο πλήττει όλες τις χώρες. Σίγουρα η οικονομία της Ελλάδος παρουσίασε τεράστιες στρεβλώσεις τα τελευταία 50 χρόνια και δεν μπόρεσε να απορροφήσει, ούτε μπορεί ακόμη. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Δινάνης, το αντικείμενό του είναι οικονομολόγος. Αυτή η καταραμένη επιστήμη που λέμε το τελευταίο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης παγκόσμιας. Άρα λοιπόν ο λόγος το έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Μερικοί το λένε λίγο πιο λόγια, η επάρατος. Η επάρατος επιστήμη. Λοιπόν, σίγουρα δεν κατάφερε λόγω των στρεβλώσεων να απορροφήσει το δυναμικό το οποίο παρήγει, το οποίο διαπρέπει βέβαια στο εξωτερικό. Ασφαλώς. Εμείς στην Κύπρο έχουμε το Πανεπιστήμιο Νεάπολης, δυστυχώς εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός. Έτσι. Και πράγματι έχουμε στρατολογήσει. Καλό είναι αυτό. Μερικά λαμπρά μυαλά από τον ελλαδικό χώρο, οι οποίοι κοσμούν το Πανεπιστήμιο, και πράγματι θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω για την συμβολή την οποία έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα σε αυτή τη δημιουργία του Πανεπιστημίου. Αλλά δεν είναι μόνο η Κύπρος που το εκμεταλλεύεται, όπως είπε. Η Κύπρος ωφελείται, διότι, όπως είπατε, είναι ο δεύτερος πυλώνας του ελληνισμού. Ακριβώς. Θα πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια, και εμείς το έχουμε προσπαθήσει, να φέρουμε στην Κύπρο πίσω και Κύπριους οι οποίοι έχουν σταδιοδρομήσει στο εξωτερικό. Βεβαίως. Ξέρετε, σε τόπους, ας πούμε, όπως η Λάρισα, θα λέει κανένας, και η Πάφος, δεν υπάρχουν εκείνοι, εκτός των πανεπιστημίων, οι οργανισμοί, οι εταιρείες που να μπορούν να απορροφήσουν υψηλά εξειδικευμένα και επιστημονικά κατηρτισμένα άτομα. Τα πανεπιστήμια, επομένως, είναι ένας, και τα ερευνητικά κέντρα, είναι ένας τρόπος μέσω των οποίων μπορούμε να κρατήσουμε αυτά τα καλά μυαλά, τα οποία βέβαια θα βοηθήσουν με τη σειρά τους, με τον εμπλουτισμό του κοινωνικού ιστού, την υπόλοιπη κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας προσπαθεί να το κάνει αυτό, και νομίζω, έτσι θα έλεγα με ικανοποίηση, αν μπορώ έτσι να αποδώσω και λίγα εύσημα στον εαυτό μου, ότι το έχουμε καταφέρει και έχουμε τουλάχιστον σε αυτό το συγκεκριμένο στόχο επιτύχει πάρα πολλά πράγματα. Θα πρότεινα στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να δούμε και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, γιατί είναι αρκετός κόσμος που έχει πάρει το πτυχίο του, βρίσκεται στην εργασία του, σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα που πιθανότατα θα σχετίζονται με τα προπτυχιακά. Και βεβαίως να δούμε, μιας και σας έχουμε εδώ, είναι μια ευκαιρία, μια αφορμή να σας εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών και να συζητήσουμε και για την επάρατο οικονομική επιστήμη που μας ταλανίζει πλέον όλους τους συνέλληνες. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω για το παιδί μου νεανικό έπιπλο Δρυάς. Νεανικό έπιπλο Αλευράς. Πολλά χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και εμείς ανταποδίδουμε δημιουργικά. Αλευράς. Νεανικές λειτουργικές επιπλοσυνθέσεις. Όλη η γκάμα νεανικών έπιπλων Δρυάς. Εμείς τα παράγουμε και τα διαθέτουμε σε όλη την Ελλάδα. Οι γονείς τα χαίρονται. Τα παιδιά τα λατρεύουν. Αλευράς. Εργοστάσιο και έκθεση. 1 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλου. Σας περιμένουμε όλους. Μικρά και μεγάλα παιδιά.
Οι τιμές κάθε χρόνο παραμένουν οι ίδιες. Το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Να τα λέτε αυτό στους αρμόδιους. Τα λέμε. Τα ποσοστά των τσιγάρων έχουν πέσει στο 3%. Το ίδιο και οι κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Τα περίπτερα κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Να τα λέτε αυτά. Τα λέμε. Στις Λαϊκές, παιδιά, πουλάμε πάντα φθηνά, ντόπια, καλά προϊόντα. Δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Να τα λέτε αυτά στα κανάλια, παιδιά! Τα λέμε. Καθημερινά, στις 2.30. Εγώ δεν ήξερα ότι εκεί οι άντρες μπορεί να πάθουν οστεοπόρωση. Έμαθα όμως ότι πάσχω από την νόσο όταν πήγα με τη γυναίκα μου να μετρήσει τη δική της οστική πυκνότητα. Και με στρίμωξαν και εμένα. Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό ενημερώσου. Ελληνικό Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση. Μάθετε για την οστεοπόρωση και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-8018-123, 210-6280-698 και στην ιστοσελίδα www.osteocare.gr. Για τις όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστροφή στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, συζητάμε πάντοτε εκπαιδευτικούς προβληματισμούς. Βάζουμε έτσι για όσους θέλουν να διερευνήσουν τη δυνατότητα των σπουδών στην Κύπρο με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφο, τον κύριο Ηλία Ντινένη. Και έχουμε αναλύσει αρκετά τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Είναι ευκαιρία να δούμε λοιπόν και τα μεταπτυχιακά. Είναι πάρα πολλοί κόσμος εργαζόμενος με ένα πτυχίο ανώτατης βαθμίδας, ο οποίος θέλει να κάνει πράξη, κύριε Ντινένη, αυτό που ονομάζουμε διαβίου μάθηση. Δηλαδή, είμαι σε ένα τομέα και θέλω να εξειδικευτώ με ένα μεταπτυχιακό, με ένα μάστερ. Και γιατί όχι, αν κάποιος έχει και μεγαλύτερη έτσι, όρεξη για τις ακαδημαϊκές σπουδές και για τη διατριβή και για την έρευνα, να συνεχίσει με ένα διδακτορικό. Τι έχουμε να το συνιστήσουμε, τι προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πάφου? Το Πανεπιστήμιο Πάφου είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο. Είχαμε τη διεθνή πρωτοτυπία όταν ξεκίνησαμε σαν Πανεπιστήμιο να έχουμε περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα από ό,τι προπτυχιακά προγράμματα και αυτό βέβαια θα είναι μια εγγύηση για αυτούς που έρχονται της ποιότητας των σπουδών. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εύκολο να το λειτουργήσει κανένας, διότι δεν χρειάζονται εξειδικεύσεις. Σωστό. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όμως, πρέπει κανένας να έχει στελεχώσει το πανεπιστήμιο με άτομα τα οποία να είναι πράγματι κορυφές στους αντίστοιχους τομείς. Και εμείς αυτή ήταν η επιλογή, η στρατηγική επιλογή την οποία κάναμε εξ αρχής. Τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα είναι και σε παραδοσιακούς τομείς, αλλά και σε τομείς αιχμής. Αλλά και σε τομείς οι οποίοι έχουν μία άμεση πρακτική εφαρμογή. Θα αρχίσω από το τελευταίο. Ναι. Θα πάμε πάλι στο real estate και στο μεταπτυχιακό μας, το construction management. Που είναι στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων. Μάλιστα. Ξέρετε, η κρίση του τομέα των κατασκευών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, θα είχε αντιμετωπιστεί ευκολότερα εάν ο τομέας αυτός, η δική του από στελέχη, τα οποία ήταν επαρκώς, δεν λέω υψηλός, ναι, επαρκώς κατηρτισμένα, να έχουν μία αντίληψη των κινδύνων, ναι, ή και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δυστυχώς, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως θα έλεγα και η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης οδήγησε σε λήψη αποφάσεων, οι οποίες ήταν καμιά φορά ζημιογόνες για αυτούς. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πράγματι μοναδικό. Ο κόσμος στην Κύπρο το έχει αγκαλιάσει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της μοναδικότητάς του. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα. Το Real Estate είναι ένα δεύτερο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να το παρακολουθήσουν άτομα τα οποία έχουν πρώτο πτυχίο στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, ακόμα και να είναι και πολιτική μηχανική. Τους δίνει τη δυνατότητα αυτά και το Real Estate και η κατασκευή, η διοίκηση κατασκευαστικών έργων, να εξειδικευτούν σε τομείς. Έχουμε το πρόγραμμα της δημόσιας διοίκησης, ακόμα ένας τομέας για τον οποίο χρειαζόμαστε ικανά στελέχη. Εκεί αν χρειαζόμαστε. Όχι μόνο να είναι τεχνοκρατικά κατηρτισμένα, αλλά να έχουν και την ηθική αντίληψη του τι είναι σωστό στο δημόσιο τομέα.
Έχουμε καινοτομήσει πάλι με το πρόγραμμα θεολογίας. Mm-hmm. Μετά την Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης το 1929-1930, δεν υπήρχε καμία θεολογική εξέλιξη στον ελλαδικό χώρο, στον ελληνικό χώρο θα έλεγα. Για πρώτη φορά έχουμε δημιουργήσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα θεολογίας, το οποίο προσεγγίζει ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι του πολιτισμού μας, χωρίς προκαταλήψεις και με επιστημονική και ακαδημαϊκή αντικειμενικότητα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για να δώσουμε ξανά αξιοπιστία σε ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο για πολλούς λόγους και δεν είναι της ώρας, έχει χάσει κάπως την απήχηση την οποία θα έπρεπε να έχει στο κοινό. Μάλιστα. Γενικότερα. Ένα ενδιαφέρον, ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αντικείμενο, δεν ξέρω αν το έχετε, σας το προτείνω έτσι δημοσίως, γιατί το έχω ακούσει από πάρα πολλούς, είναι ναυτιλιακές επιστήμες, οικονομικά ναυτιλίας, τα οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένα βέβαια στο Λονδίνο, αλλά επειδή ξέρω ότι υπάρχει όσμωση μεταξύ Κύπρου και Αγγλίας, και στη μέση είναι μια Ελλάδα η οποία έχει ούτως ή άλλως ένα μεγάλο εμπορικό στόλο, παίρνω αφορμή και από την έκκληση που έκανε πρόσφατα, την δραματική, και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος, προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο της Ελλάδας να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και γνωρίζω ότι είναι σίγουρα μια επιστήμη η οποία, αν μη τι άλλο, έχει πολλά υποσχόμενο μέλλον. Ευχαριστώ για την διαπίστωση, διότι εμείς έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου μια πρόταση για την έγκριση ενός προγράμματος στην ναυτιλιακή οικονομική και ελπίζουμε, αν εγκριθεί σύντομα, από το Σεπτέμβριο του 2011, να το προσφέρουμε σαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σας διέκοψα όμως, έχουμε και άλλα προγράμματα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, διότι όπως ξέρετε περίπου 1 στα 10 παιδιά της σχολικής ηλικίας, από 5 μέχρι 18 ετών, παρουσιάζουν κάποιο είδους μαθησιακής δυσκολίας. Ναι, βέβαια. Αυτά τα παιδιά δεν είναι άρρωστα, τα περισσότερα είναι πρικισμένα. Απλώς θέλουν μία ειδική μεταχείριση και να τους δώσουν την ευκαιρία, αυτή τη λανθάνουσα ικανότητα την οποία έχουν, η οποία δεν είναι συμβατική ικανότητα, να την εκμεταλλευτούμε και να την αξιοποιήσουμε. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν διαπρεύσει απλώς και μόνο επειδή το σχολείο τους έδιδε 10 ή 15 λεπτά παραπάνω να τελειώσουν την εργασία τους. Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Τα σχολεία μας δυστυχώς εδώ και στην Κύπρο ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό θα έλεγα, δεν είναι εις θέση να έγκαιρα να διαγνώσουν αυτό το φαινόμενο, διότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι παρκώς κατερτισμένοι. Και υπάρχει βέβαια και η φοβία. Και αντιμετωπίζουν το δυσλεκτικό ως άτομο με ειδικές ανάγκες, ενώ στην ουσία είναι με ειδικές δεξιότητες. Είναι άτομα ειδικών δεξιότητων. Να σας πω εδώ και τη δική μου εμπειρία. Εγώ είχα στην οικογένεια, ο γιος μου συγκεκριμένα, ήταν έπασχε από δυσπραξία, δεν τον εμπόδισε βέβαια αυτό να τελειώσει με άριστα το πανεπιστήμιο, σε μια δύσκολη επιστήμη, θεωρητική, φυσική. Πολύ δύσκολη. Πώς το τελείωσε, δίνοντας μερικές πολύ απλές συμβουλές και δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο αυτά τα παιδιά των ειδικών ικανοτήτων μπορούν να θάλουν. Και ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους γονείς να μην βλέπουν αυτό το φαινόμενο σαν ένα στίγμα το οποίο θα κατά κάποιο τρόπο εμποδίσει την ανάπτυξη, την εξέλιξη των παιδιών τους. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και αυτό το πρόγραμμα στην Κύπρο, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές, ξεκίνησε και από αυτή την δική μας επισήμανση ότι πρέπει να μπούμε σε τομείς τους οποίους χρειάζεται η κοινωνία. Ακριβώς. Ένα πανεπιστήμιο δεν πρέπει να βλέπει μόνο. Και εδώ έχουν πρόβλημα στα ελληνικά πανεπιστήμια με τον τρόπο που δημιουργούν τα προγράμματα. Πρέπει να βλέπουν τι ανάγκες έχει μια κοινωνία, να αφουγκραζόμεθα τις ανάγκες, τις ανησυχίες της και να μπορούμε με ένα επιστημονικό τρόπο να παρέχουμε λύσεις. Έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα των ελληνικών σπουδών, το οποίο θα ξεκινήσει από του χρόνου, ίσως και πιθανόν από τον Φεβρουάριο και βέβαια έχουμε τα προγράμματα της Σχολής Διοικητικών Επιστημών, έχουμε ένα πρόγραμμα στα τραπεζικά, έχουμε ένα πρόγραμμα στην διοίκηση επιχειρήσεων με εξειδικεύσεις, κάποιος ο οποίος θα κάνει το MBA
στο δικό μας πανεπιστήμιο, μπορεί να εξειδικευτεί σε συγκεκριμένους κλάδους, στη διοίκηση τουριστικών μονάδων και ξενοδοχείων, στη διοίκηση κατασκευαστικών έργων, στη διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν προσαρμόσει το δικό μας πρόγραμμα στις ανάγκες της οικονομίας μέσα στην οποία θα εργάζονται οι απόφοιτοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο για ένα πρόγραμμα ενός ξένου πανεπιστημίου να το μεταφέρει κανένας σε μια πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς αυτά τα προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας ή ακόμα και τις επαγγελματικές ανάγκες και ανάγκες σταδιοδρομίας των ατόμων. Για παράδειγμα, σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, πιθανόν μια εμπειρία 5 ετών είναι απαραίτητη. Ναι. Είναι απαραίτητη διότι το άτομο το οποίο θα αποφοιτήσει θα πάει σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, στην οποία αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη. Αλλά σε εμάς, που ο κύριος όγκος της παραγωγής προέρχεται από μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτό δεν είναι μια προοπτική η οποία έχει, ας πούμε, κάποια πιθανότητα πραγματοποίησης. Επομένως, πρέπει να βγάλουμε άτομα τα οποία να μπορούν να δουλέψουν και σε οικογενειακές επιχειρήσεις, να μπορούν να τα κάνουν όλα. Ασφαλώς. Άρα εδώ η εμπειρία δεν είναι τόσο σπουδαία όσο είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Και αυτή είναι ο βασικός μας προσανατολισμός. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να δείξω έτσι προς το τέλος της εκπομπής, είναι επειδή στην χώρα μας έχει σηκώσει πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, αυτή η περίφημη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Υπουργού της κυρίας Διαμαντοπούλου ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είπατε ότι υπήρχαν 3 κρατικά πανεπιστήμια και πριν από 4 χρόνια η Προεδρία Χριστόφια, έτσι. Που, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο μοναδικός αριστερός ηγέτης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη των 27 ή των 29. Αριστερός με αυτό που ονομάζουμε αριστερά, την πολιτική γεωγραφία που ξέρουμε όλοι, είπε να ανοίξω το χώρο και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ήπιοι στις εκφράσεις μας, μη κρατικά. Έτσι. Εδώ ήταν και είναι ακόμα περίπου λίγο ταμπού αυτή η έκφραση. Δηλαδή, θέλουμε δωρεάν παιδεία. Τώρα, το πόσο δωρεάν παιδεία δεν κάνω τοποθέτηση. Απλώς θέλω τη δικιά σας την άποψη. Μοιράζουμε σκέψεις πολλών γονιών. Ως γονιός το. Κοιτάξτε, είναι δυστυχώς στην Ελλάδα. Πάσχουμε από ορισμένες αγκυλώσεις, οι οποίες μας εμποδίζουν να δούμε έτσι τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Συγχαίουμε το νομικό καθεστώς ενός πανεπιστήμιου με τον έλεγχο. Αλλά αν το πάμε στο ακραίο, ας πούμε, σε ένα ακραίο παράδειγμα, ποιο είναι το πολυτιμότερο πράγμα σε έναν άνθρωπο? Η γέννηση του ανθρώπου. Έτσι. Κι όμως επιτρέπουμε σε ένα ιδιωτικό φορέα, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, μία κλινική, να επιτελέσει αυτή τη μέγιστη πράξη της δημιουργίας. Ένας ιδιωτικός φορέας. Ναι. Αλλά δεν επιτρέπουμε στον ιδιωτικό φορέα να εκπαιδεύσει κάποιον να γίνει λογιστής. Αλίμονο. Αλίμονο. Δηλαδή είναι να γίνει ειδικός στο real, εκτιμητής. Αυτά τα πράγματα είναι προϊόν αγκυλώσεων τα οποία άλλες χώρες τα έχουν λύσει εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Και να σας πω, επειδή αναφέρετε τη θέση των αριστερών κυβερνήσεων, ξέρετε ότι στην Κίνα, η οποία είναι, θα έλεγα, το μόνο, αν εξαιρέσουμε την Βόρειο Κορέα, είναι το μόνο κομμουνιστικό καθεστώς. Τα δημόσια πανεπιστήμια τους έχει επιτραπεί να έχουν ιδιωτικά παραρτήματα. Τα οποία δίδουν το ίδιο πτυχίο, αλλά οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα. Ποιο είναι το μεμπτό το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να έλεγαν ότι οι πρώτοι 3.000 φοιτητές με εξετάσεις, όντες οι καλύτεροι, δεν θα πληρώνουν δίδακτρα, αλλά υπομορφή υποτροφίας, και οι υπόλοιποι να πληρώνουν έστω ένα συμβολικό 2.000, 3.000. Και ανάλογα και με την οικογενειακή κατάσταση. Ναι. Το οποίο συμβαίνει και σε κρατικά πανεπιστήμια πλέον και στην Αγγλία. Μα συμβαίνει στα μεταπτυχιακά. Ναι, συμβαίνει ούτως ή άλλως στα μεταπτυχιακά και στην Ελλάδα. Επομένως, ναι, κρυβόμαστε τώρα από τι, από τον ίδιο τον εαυτό μας. Είναι αυτού του είδους οι αγκυλώσεις, οι οποίες μας εμποδίζουν, οι προκαταλήψεις, θα έλεγα, η στενότητα μυαλού, που αναιρούν το βασικό στοιχείο
το βασικό στοιχείο ύπαρξης του Έλληνα. Το βασικό στοιχείο ύπαρξης, το βασικό χαρακτηριστικό του Έλληνα διαμέσου των αιώνων είναι ο λόγος, η ύπαρξη του λόγου. Η ικανότητα να αναλύει και να αποφασίζει ορθολογικά. Εμείς εδώ ερχόμαστε και λέμε όχι, αυτό το αποκλείουμε. Δεν το συζητάμε. Μπορεί να είναι σωστό, αλλά δεν το συζητάμε. Αυτό σίγουρα μας έχει οδηγήσει στην κατάσταση που μας έχει οδηγήσει. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω σχετικά με τη μεταρρύθμιση, ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το γεγονός ότι ήρθε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, η οποία είχε βγάλει τον πρώτο νόμο πριν από 30 περίπου χρόνια και έρχεται και αναγνωρίζει με ένα μεγαλόφωνο, μια κούλπα, ότι αυτό είναι προς τιμήν τους. Σίγουρα βέβαια δεν αποποιεί την ευθύνη την οποία πρέπει να φέρουν όλοι τα τελευταία 30 χρόνια, την κατάσταση στην οποία περιήλθαν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα οποία έφτασαν σε σημείο, αντί να είναι φορείς μεταδόσεως αρετών στα παιδιά, είναι φορείς μεταδόσεων κακών συνηθιών. Όταν υπάρχουν, πάει κάποιο παιδί στο πανεπιστήμιο και δεν έχει μάθει ότι πρέπει, τι μαθαίνει, πειθαρχία, να δει τις εργασίες του σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σημαίνει να δέχεται να μην έχει προκαταλήψεις. Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο να μπορεί να ακούει και τις απόψεις του άλλου και να τις δέχεται. Να μπορεί να πιστεί, όχι μόνο να πείθει, και να πιστεί. Αυτό είναι η πιο σημαντική αρετή. Αυτά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Το αν εκλέγεται ο Πρίτανης από τους φοιτητές ή όχι, αυτή είναι μια λεπτομέρεια στην οποία δώσαμε μια τεράστια σημασία και δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Η ουσία του προβλήματος είναι ότι έχει λείψει αυτή η φιλοσοφία της μάθησης, αυτή της ανοχής του διαλόγου και της, θα έλεγα, της υπεύθυνης λογοδότησης όλων αυτών οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το δημόσιο τομέα. Δεν έχουμε υπεύθυνη λογοδότηση. Δεν υπάρχει αξιολόγηση στο πανεπιστήμιο, των πανεπιστημίων. Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει. Είναι δυνατόν ο Έλληνας φορολογούμενος να δίδει τα χρήματα πολύ από το εστέρημά τους, άλλοι μπορεί από το περίσευμά τους, και να μην υπάρχει κάποιο είδους λογοδότηση αυτών που παίρνουν αυτά τα χρήματα, εάν τα χρησιμοποιούν σωστά, εάν η παραγωγικότητά τους είναι εκεί που έπρεπε να είναι. Σωστό. Να κλείσουμε με κάτι πιο πρακτικό. Μέχρι πότε είναι οι εγγραφές? Κάποιοι που μας άκουσαν απόψε θα ενδιαφερθούν είτε για το προπτυχιακό είτε για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Πού μπορούν να απευθυνθούν όλα αυτά που είναι της καθημερινότητας, αλλά είναι τα πρακτικά, έτσι που λέμε στο διατάφτα. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να πάνε στην ιστοσελίδα μας. Είναι www.nup.ac.cy, είναι στα αγγλικά. Η ιστοσελίδα μας είναι μεικτή και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Εκεί θα βρουν όλες τις λεπτομέρειες. Ή να μπουν στο Google και να βάλουν Πανεπιστήμιο Πάφο, θα τους τα βγάλει. Σίγουρα, ακόμα ευκολότερο. Έτσι ακριβώς. Το Πανεπιστήμιο αρχίζει τα μαθήματά του στις 10 Οκτωβρίου. Άρα οπότε, μέχρι τότε μπορούν οι φοιτητές, οι υποψήφοι, να απευθυνθούν σε εμάς, να τηλεφωνήσουν. Υπάρχει ένα... Και για τα μεταπτυχιακά γίνονται 2 sessions μέσα στην... Μετά για τα μεταπτυχιακά έχουμε και το Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο, οπότε αν χάσουν τον Οκτώβριο μπορεί να συνεχίσουν με κάποιο μεταπτυχιακό του Φεβρουάριου. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση, αν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, να γίνεται επιλογή, να μην μπορεί θα πρέπει να ξαναποσπαθήσει κάποιος? Πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Στα περισσότερα προγράμματά μας υπάρχει μία επιλογή, διότι έχουν μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων από ό,τι είναι οι θέσεις τις οποίες έχουμε. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά για πολύ κόσμο. Είτε το σκέφτεται για τον ίδιο τον εαυτό, είτε για τα παιδιά του. Γιατί είπαμε, η διαβίου μάθηση είναι μια πολύ σπουδαία κουβέντα και συζήτηση. Και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Εδώ να θυμίσω κάτι που το έχουμε ξαναπεί. Σε παρόμοια θέση με εμάς είχαν έρθει πριν από 20-30 χρόνια οι Φιλανδοί, που τώρα μας ζητούν πράγματα στις διαπραγματεύσεις, διότι βγήκαν εκτός αγοράς από την ξυλία. Αυτοί οι άνθρωποι χαρτί πουλούσαν τότε και υπήρχε μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Καθίσαν κάτω, συζητήσαν κάτι που δεν το έχουμε εύκολο εμείς οι Έλληνες, να συζητήσουμε μεταξύ μας και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Στην Κύπρο είναι πιο εύκολο αυτό, φαίνεται. Στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο. Και είπαν πρέπει να προχωρήσουμε στη διαβίου μάθηση και στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες. Και νομίζω ότι φτιάξαμε αυτό το θαύμα που λέμε, μια Nokia, έτσι. Αυτά έτσι να τα έχουμε λίγο στο μυαλό. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Ήταν ο κύριος Ηλίας Δινένης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου. Καλό σας βράδυ.